Να ξεκινήσω με το τελευταίο, κύριε Άμπραμ. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος ότι δεν δίνουμε κάποιο πρόσθετο δικαίωμα στους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό. Ούτε διευρύνουμε τους εκλογικούς καταλόγους, ούτε αλλοιώνουμε το εκλογικό σώμα, διότι άκουσα και κάποιες τέτοιες κριτικές. Μία διευκόλυνση παρέχουμε. Όποιος είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο, γνωρίζετε ότι οι εκλογικοί κατάλογοι αναθεωρούνται κάθε δύο μήνες και προφανώς δεν έχουμε καμία πρόθεση να παρέμβουμε στην διαδικασία, στην νομοθεσία περί ηθαγένειας. Όποιος είναι όμως εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο θα μπορεί να ψηφίζει από το μόνιμο τόπο διαμονής του. Εξετάζουμε και το ενδεχόμενο της επιστολικής ψήφου, η οποία σας θυμίζω ότι προβλέπεται στο Ελληνικό Σύνταγμα, και δεν βλέπω τον λόγο γιατί μια δυνατότητα που παρέχεται από πάρα πολλές χώρες δεν μπορεί να ισχύσει και στην Ελλάδα, ώστε να φέρουμε πιο κοντά την ελληνική ομογένεια στις πολιτικές εξελίξεις και να δώσουμε το δικαίωμα σε κάποιον ο οποίος θέλει να εκφράσει την άποψή του για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, να μπορεί να το κάνει χωρίς να επομίζεται το κόστος της επιστροφής στην πατρίδα για να ψηφίσει. Θέλω να θυμίσω ότι για να ισχύσει αυτή η αλλαγή, την οποία την αποσυνδέω από την αλλαγή του εκλογικού νόμου, θα έρθω στη συνέχεια στο ερώτημά σας, χρειάζονται 200 ψήφια, αυτό ορίζει το Σύνταγμα. Και σήμερα, πάλι επαναλαμβάνω την έκκλησή μου, η σχετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης να ψηφιστεί όχι με 200, αλλά με 300 ψήφους από αυτήν την Βουλή. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι με το που θα είμαστε απολύτως έτοιμοι, θα καλέσω και τους πολιτικούς αρχηγούς να τους ενημερώσω για την πρωτοβουλία μου και να συζητήσουμε κατηδίαν τις όποιες επιφυλάξεις μπορεί να έχουν. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη συγκυρία αυτό να μην γίνει πράξη. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα της θεματικής αναθεώρησης. Αυτή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, θα εκκινήσει πριν τα τέλη Σεπτεμβρίου, θα έχει άνετο χρόνο η Βουλή να τοποθετηθεί. Θέλω να θυμίσω ότι όχι με δικιά μας ευθύνη είναι μια συστηματική αναθεώρηση περιορισμένης εμβέλειας, αλλά σε κάθε περίπτωση θα αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που έχει αυτή η Βουλή ως αναθεωρητική και προφανώς έχοντας την πλειοψηφία εκεί που απαιτείται η μειωμένη πλειοψηφία των 151 εδρών, θα κάνουμε αυτό το οποίο είχαμε πει ότι θα κάναμε και στην προηγούμενη Βουλή. Δεν έχω καμία πρόθεση να συνδέσω ζητήματα εκλογικού νόμου με την αλλαγή του Συντάγματος. Είναι δύο διακριτές ενότητες και προφανώς στα ζητήματα του εκλογικού νόμου επιμένω στη θέση μου ότι η απλή αναλογική είναι απολύτως καταστροφική για τη χώρα και η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική πλειοψηφία, θα προτείνει στη Βουλή ένα νέο εκλογικό νόμο, ο οποίος θα εξασφαλίζει κυβερνησιμότητα. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έχω ξαναπεί. Ναι, με 40% ένα κόμμα δικαιούται άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και θέλω επίσης να σας θυμίσω ή να επισημάνω και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν να σκεφτούν, να αναλογιστούν λίγο τι θα συνέβαινε στη χώρα σήμερα εάν είχε ισχύσει η απλή αναλογική ή αν η Νέα Δημοκρατία δεν είχε την αυτοδυναμία την οποία διεκδίκησε καθαρά και κέρδισε από τους Έλληνες πολίτες. Αν θα μπορούσαμε να είχαμε κινηθεί με την ταχύτητα με την οποία κινηθήκαμε, αν το κλίμα στην αγορά, στην οικονομία θα ήταν το ίδιο. Πιστεύω λοιπόν ότι η ίδια η ζωή αποδεικνύει ότι η δυνατότητα σε ένα κόμμα το οποίο έχει το 40% να έχει την αυτοδυναμία στο κοινοβούλιο και να μπορεί να κυβερνήσει και να εφαρμόσει το πρόγραμμά του είναι κάτι καλό για την δημοκρατία, είναι κάτι καλό για την πολιτική σταθερότητα, είναι κάτι καλό για την οικονομία.